Γεια σας αγαπητοί φίλοι, την ώρα που η Ελλάδα ετοιμάζεται να βάψει τα 38 F-16 Block 50 που διαθέτει και ακολούθως αυτά που αναβαθμίζονται σε Viper, 83 θα γίνουν τα Viper τελικά, σύμφωνα με πληροφορίες από το Σάβα Βλάση και το Δούριο, οι Αμερικανοί φέρονται να έχουν αρνηθεί στη χώρα μας μια υπερσύγχρονη βαφή που μειώνει σημαντικά το ίχνος των αεροσκαφών, τους προσδίδει δηλαδή stealth χαρακτηριστικά. Η Ελλάδα έχει ενός επίπεδου βαφή, Hail Glass, και ζητά το επόμενο επίπεδο, το οποίο οι Αμερικανοί σύμφωνα με την πηγή μας το αρνούνται. Να πούμε όμως ότι η συγκεκριμένη σύγχρονη βαφή δίνει ιδιαίτερες δυνατότητες αποφυγής της ανίχνευσής τους από τα ραντάρ. Αυτό βασικά δείχνει η Ελλάδα που έχει μπει στο πρόγραμμα των Viper με 83 αεροσκάφη, θέλει να μπει, προχωρεί και στο πρόγραμμα των F-35. Είναι φαινομενικά ανεξήγητο γιατί δεν της δίνουν αυτή τη βαφή που έχει μειωμένες κατά 30-40% δυνατότητες των εχθρικών ραντάρ να την ανιχνεύσουν. 30-40% Hail Glass V. Λοιπόν, αυτό φυσικά μας δείχνει ότι η Αμερική δεν εγκαταλείπει την Τουρκία, συνεχίζει να της δίνει σημαντική γεωπολιτική αξία. Αυτή είναι η μόνη εξήγηση, διότι τα μαχητικά της Ελλάδος είναι ξεκάθαρα ότι ο μόνος αντίπαλος που έχουν, αν μπορεί να θεωρηθεί αντίπαλος δεδομένου του χάσματος που χωρίζει την πολεμική αεροπορία από την τουρκική, θα είναι ακριβώς αυτή, η τουρκική αεροπορία, η πολεμική αεροπορία της Άγκυρας. Αυτά προς το παρόν, αν σας άρεσε η εκπομπή κάντε like, εγγραφή στο κανάλι σας και κοινοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλή συνέχεια αγαπητοί φίλοι σε όλους.